Είμαστε εργαζόμενοι από τον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που βρισκόμαστε σε κινητοποίηση στο τελευταίο διάστημα. Χαιρετίζουμε τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση σήμερα. Δηλώνουμε και εμείς, παρούσες και παρόντες, ως εργαζόμενοι στη τηλεπερφόρμανς, καθώς προχωράμε στην τρίτη απεργία μέσα στο Φλεβάρι. Δίνουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις με πρωτόγνωρη συμμετοχή 3-4 χιλιάδων εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα που δέχεται αλληλεγγύη από πολλές γωνιές του πλανήτη, όπως η Πορτογαλία, η Τινησία, η Ινδία και η Αμερική. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με εσάς, εργαζομένους από όλους τους κλάδους, με όλο το λαό που αγωνίζεται. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας, το έγκλημα στα τέτη να μην ξεχαστεί. Καταδικάζουμε τις πολιτικές που βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας, που οδηγούν σε εγκλήματα, σε εξαθλίωση, σε πολέμους όπως την Παλαιστίνη. Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς μας και κατάργηση της βίζας ειδικού σκοπού για συναδέλφους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα, συνάδελφοι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί 2 επιχειρησιακά σωματεία. Με αυτό της WebPay να βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η τηλεπερφόρμανς από την άλλη σε δύσκολη θέση σέβει το σετή πατική στα δικαστήρια με πρόσχημα την άρνηση ευθυγράμμισης του σωματείου με τον νόμο Χατζηδάκη που απαιτεί την εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΙΣΟΕ, δηλαδή το φακέλωμα των μελών του σωματείων. Enough is enough, συνάδελφοι, όπως είναι το σύνθημά μας από την τηλεπερφόρμανς. Είμαστε μόνο στην αρχή. Συνεχίζουμε δυναμικά. Στη συνέχεια και σε πλήρη συμφωνία όσων είπε η συνάδελφός μου, μιλώ εκ μέρους των απολυμένων της εταιρείας, της πολυεθνικής εταιρείας, του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, TASCAS, η οποία προχώρησε σε απολύσεις την τελευταία μέρα του χρόνου, με οδικαιολογία την λήξη project, αγνοώντας εντελώς τις εξαιρετικές επιδόσεις των εργαζομένων, τις δικές της εξωφρενικές απαιτήσεις, και απολύοντάς τους επειδή συμμετείχαν σε απεργίες και κατεβάσαμε αιτήματα για καλύτερες συνθήκες μέσα από τους εργαζομένους ήμουν και εγώ. Καταδικάζουμε το φράσος των πολυεθνικών εταιριών ότι μετοπίζουν τους εργαζόμενους σαν νούμερα και ποτήρια μιας κρίσης και δεν διστάζουν να τους αντικαταστήσουν την αμέσως επόμενη στιγμή. Απολυθήκαμε διότι διεκδικούσαμε αυτά που ευρυκούν και χιλιάδες συναδελφοί μας σε άλλες εταιρείες του κλάδου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διεκδικούμε και εμείς συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, ασφάλεια για τους ξένους εργαζόμενους υπό ειδικό καθεστώς εργασίας και πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και προφαντώς δεν θα ανοιχτούμε καμία τρομοκρατία στις μεγάλες εταιρείες και δεν θα συμβαστούμε για λιγότερα. Ευχαριστώ. Στον κλάδο μας, στις εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σημειώνονται τα μεγαλύτερα ρεκόρ κερδών, ενώ ανοίγει διαρκώς η ψαλίδα ανάμεσα στα κέρδη τους και σε ό,τι έχουμε ανάγκη εμείς για να ζήσουμε. Μιας και εκεί που δουλεύουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε χαμηλούς μισθούς, πολλές και εξαντλητικές ώρες δουλειάς, δουλειά τα Σαββατοκύριακα για να βγουν τα projects και οι στόχοι που θέτουν οι εταιρείες. Σήμερα είμαστε εδώ και οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης και Τεχνολογικής Έρευνας, καθώς και οι απολυμμένοι από το ΕΚΕΤΑ. Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε το 80% να δουλεύουμε μπλοκάκι μέσα στην ανασφάλεια και την εντατικοποίηση. Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε συνάνθρωποι μας να μπαίνουν σε ένα τρένο και να μην βγαίνουν ποτέ. Και απεργούμε γιατί πάντα στο ερώτημα, στα κέρδη τους ή στις ζωές μας, εμείς πάντα θα πατάμε σταθερά οι ζωές μας, μετράνε συνάδελφοι. Πάμε, καλή συνέχεια στους αγώνες, τίποτα δεν κερδίζεται αν δεν δώσουμε αγώνα, συνάδελφοι. Πάμε δυναμικά.